Κύριε Παπά, καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Αλβαδάρη. Καλημέρα, κύριε Χιμάρα. Ε, οι παριθμόν, επειδή ε, συζητούσαμε για τι δημοσκοπήσεις πριν, υπάρχει mm -hmm. είναι ένα πρόβλημα, πάντα η ακρίβεια, αλλά ε, παράλληλα ανεβαίνουν και φουντώνουν και τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα για την κυβέρνηση. Ε, και το πιο θερμό ανοιχτό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι το αγροτικό. Mm -hmm. ε, θα μπορούσε να πει κανεί ότι ε, δεν είναι η πρώτη φορά που Γενάρη-Φλεβάρη οι αγρότε βγαίνουν στου δρόμου. Όχι. Είναι, έχει. Κάθε χρόνο υπάρχουν κινητοποιήσει. Υπάρχει αγροτικό κίνημα το οποίο διεκδικεί κάποιε διορθωτικέ κινήσει. Να πέσουν οι αποζημιώσει, οι ενισχύσει να έρθουν στην ώρα του, να είναι στο ακέραιο να δοθούν οι όποιες αποζημιώσεις προβλέπονται, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Α, αυτή τη είμαστε... φορά όμως και εσείς, yeah. ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ, μια πολύ πιο έντονη διάσταση σε αυτές τι. τις Κοιτάξτε να δείτε, το προβληματικό είναι ότι η κυβέρνηση συμπεριφέρεται σαν να έχουμε την τυπική αιτήσια κινητοποίηση των αργοτών. Δεν πρόκειται περί αυτού. Η Θεσσαλία, η καρδιά της αγροτικής παραγωγής, έχει υποστεί μια πραγματικά μεγάλη καταστροφή. Αν αυτό δεν γίνει κατανοητό, θα πηγαίνουμε με παραμετρικού τύπου παρεμβάσεις να νομίζουμε ότι μπορούμε να γιατρέψουμε ε, τα συμπτώματα αυτά. Τι δεν έχει γίνει δηλαδή ]ς. και τι θα πρέπει, θα μπορούσε να έχει γίνει, γιατί το θα έπρεπε, θα ήταν ενδεχομένως να δοθούν πλήρω οι αποζημιώσει για την καταστροφή που υπέστησαν οι αγρότες. Δημοσιονομικά γνωρίζουμε όλοι, για να είμαστε ρεαλιστέ, ότι αυτό δεν υπάρχει ω δυνατότητα. Άρα, τι μπορούσε να δεν έχει πρέπει, γίνει όμως, και δεν έχει. Κοιτάξτε γίνει. τώρα, τα δημοσιονομικά δεν είναι εδώ να τα θυμόμαστε κάθε φορά που μιλάμε είτε για τα πανεπιστήμια μα, είτε για τι αγροτικέ ενισχύσει, είτε για τι αποζημιώσει και να τα ξεχνάμε κάθε φορά που ανοίγουμε τα θέματα των εξοπλισμών εάν το να ενισχύσουμε τους αγρότες μα σημαίνει ένα αεροπλάνο λιγότερο από τα 24 Ραφάλ, Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αντί για 24, να έχουμε 23, για παράδειγμα. Έτσι, με βάση και το έχει. Λέτε, Λέτε θα... δηλαδή ότι θα μπορούσε να είναι πιο σκληρό ο κόσμο. Λέω, λέω ότι όποιο θέλει να βρει λύσει, βρίσκει. Λέω ότι ας πούμε, η κυβέρνηση θα μπορούσε να μην έχει μειώσει το φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών. Να μην έχει μειώσει το φόρο συγκέντρωση κεφαλαίου. Να μην έχει δώσει φοροαπαλλαγή για τι γονικέ παροχέ μέχρι 800.000 αναγωνιό και αναπαιδεί. Είναι, ε, υπάρχουν τρόποι ε, να βρεθούν τα χρήματα για να μην αφήνεις τον ελγά, διότι τώρα βλέπουμε κάποιε ασχητηλέ διαψεύσει. Αλλά ακούμε ότι θα υπάρξει η οριζόντια περικοπή 35% στι αποζημιώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μεγάλη καταστροφή, ειδικά στο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο δεν είναι σαν την τυπική αγροτική παραγωγή που μπορεί ένα χωράφι για ένα χρόνο να μην παράξει, αλλά την επόμενη χρονιά να είναι έτοιμο να ξαναμπεί στην παραγωγή. Εδώ έχουμε μια καταστροφή η οποία για να αποκατασταθεί θα πάρει χρόνο. Άρα η παρέμβαση η οποία πρέπει να γίνει πρέπει να είναι και αντίστοιχη τη κλίμακα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνει σαν αξιωματική Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω και θα το δείτε και τι επόμενε μέρε, διότι ξεκινάμε τα περιφερειακά μα συνέδρια. Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη πολιτική πρωτοβουλία. Είναι η οργανωμένη μα εξωστρέφεια θα γίνει το δεύτερο, το πρώτο περιφερειακό συνέδριο γίνεται στην Κοζάνη, το Σαββατοκύριακο που έρχεται και στις 10 του μήνα το Επόμενο Σαββατοκύριακο είμαστε στη Θεσσαλία. Αυτό έχει έναν εξαιρετικό συμβολισμό. Πρώτον, διότι στη Δυτική Μακεδονία έχουμε τη βίαιη απολυτνητοποίηση και στη Θεσσαλία έχουμε βιώσει αυτή την καταστροφή. Τι αναδεικνύουμε, Αναδεικνύουμε ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή τη δεν μπορεί να εγγυηθεί την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό είναι το δεδομένο. Τώρα, για τη Θεσσαλία, εδώ χρειάζεται μια ε, παρέμβαση μεγάλη κλίμακα τύπου σχεδίου Marshall. Δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε. Με ποια χρηματοδότηση. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και ευρωπαϊκοί πόροι, αλλά και εθνικά κονδύλια τα οποία να διοχετευτούν εκεί. Δηλαδή, α πούμε τώρα, μια ε, οικονομία η οποία βλέπει να βγάζουν οι συγμένε εταιρείε 10,5 δισεκατομμύρια κέρδη την περασμένη χρονιά. Να μην βγάζουν, βεβαίω να βγάζουν. Αλλά θα πρέπει λίγο να υπάρξει ένα μέτρο και μια εξισορρόπηση σε σχέση με το πού συγκεντρώνεται το πλεόνασμα τη οικονομική δραστηριότητα. Έτσι. Πόσο χρόνο εκτιμάτε ότι χρειάζεται για να αποκατασταθούν οι πληγήσα πληγήσεις, πληγή περιοχή εκεί πέρα, στη Θεσσαλία, τι χρόνο χρειάζεται. Κύριε Χιμάρα, είναι σημαντική η ερώτησή σα, διότι εδώ πέρα ξέρετε πρέπει να είμαστε και ευθύ και ειλικρινεί με τον κόσμο. Ε, δεν υπάρχει μαγικό κουμπί που θα το πατήσει σήμερα και αύριο όλα θα είναι ομαλά. Αλλά μέχρι να επανέλθει στην κατάσταση που να ε, προσεγγίζει την προτεραιά πρέπει να προστατευτεί το εισόδημα και ε, η. Δυνατότητα για επιβίωση όλων των ανθρώπων εκεί. Έχει γίνει και αλλού. Έγινε, για παράδειγμα, στην Νέβια. Είχαμε τη μεγάλη καταστροφή των Παραγωγών, οι οποίοι ζήσανε για αρκετό καιρό με ένα εγγυημένο εισόδημα από το κράτο. Δεν είναι λύσει λοιπόν οι οποίε είναι έξω από τα εφαρμοσμένα, τα, ε, αυτά που δυνάμεθα να εφαρμόσουμε. Και πρέπει να τις δούμε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Λέτε ουσιαστικά ότι είναι και ζήτημα ε, κατανομής των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχουμε και προτεραιοτήτων. Ε, ε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ε, και τι διαφορετικό μπορεί να γίνει στο πεδίο της ακρίβειας, το οποίο αφορά... Uh, Όλου του πολίτε. Uh, είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα όπω καταγράφεται σε όλε τι δημοσκοπήσει. Βλέπουμε και εκεί την κυβέρνηση μέχρι τώρα να πηγαίνει uh, αφενό uh, στη λύση των επιδομάτων, αφετέρου τελευταία uh, και, σε μια, uh, και σε μια διαδικασία επιβολής προστίμων. Σε εταιρείε οι οποίε έχουν αθέμητα ναι. περιθώρια κέρδη. Και τι δεν κάνει η κυβέρνηση, δεν μειώνει του άμεσου φόρου που του έχουν μειώσει οι περισσότερε χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση κάνει... που παίρνουμε σε αυτό, κύριε Παπά, και νομίζω ότι την παίρνετε mm. και εσεί, οπότε το θέτετε στην κυβέρνηση, είναι ότι και στι χώρε που εφαρμόστηκε δεν απέδωσαν. Δεν ισχύει αυτό και γι' αυτό το λόγο η χώρα μα έχει πληθωρισμό τροφίμων κοντά στο 10% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο είναι στο 4-4,5%. Ε, άρα είναι ψευδή ο ισχυρισμό από την αρχή μέχρι το τέλο. Το πρώτο, αυτό που δεν κάνει η κυβέρνηση είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η διατίμηση στα κέρδη και και για τον εισαγωγή και για τον χονδρέμπορο. Έχει γίνει μια διατίμηση στο ποσοστό κέρδου ε, για κάποια είδη βασική διατροφή. Αλλά μόνο, βρεθικό γάλα, μόνο, μετά το φόβο. Προσέξτε όμω, μόνο στο τελευταίο σκαλοπάτι. Στο από περίπου. τον το χονδρέμπορο στο ράφι. Mm -hmm. Εκεί το κακό έχει γίνει στη μεγαλύτερη, στη μεγαλύτερη του κλίμακα. Δηλαδή και πριν, η πολυεθνική όχι. εταιρεία, η οποία πουλάει το ίδιο προϊόν και στη χώρα μας και στη Γερμανία εξετάζει κάθε τοπική αγορά και βλέπει αν έχει στρεβλώσεις ή τρύπε ο ανταγωνισμό ή σκιώδει περιοχέ και τιμολογεί αναλόγω. Όταν λοιπόν έρχεται το προϊόν ήδη σε μεγαλύτερη τιμή από ό,τι δίνεται σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το μισό κακό έχει γίνει. Άρα λοιπόν θέλει διατίμηση του κέρδους και, στις πρώτες, ε, και στα πρώτα στάδια εισαγωγής και διανομής ε, των προϊόντων, προφανώς ελέγχου ελέγχους και μείωση των έμεσων φόρων. Δεν λέμε ότι κρατάμε κανένα μαγικό κουμπί. Λέμε όμως ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, ας πούμε διατίμηση και στη Γαλλία και στην Πολωνία και σε άλλες χώρες έχουν εφαρμοστεί και δεν είναι δυνατόν με το επιχείρημα ότι δεν θα πετύχουν να μην εφαρμόζονται λύσει οι οποίες ε, υπάρχει μια διεθνή εμπειρία ότι στοιχειοδό λειτουργήσαν. Το βασικό, νομίζω, που πρέπει να κρατήσει και ο κόσμο και οι τηλεθεατές μα είναι ότι όπου εφαρμόστηκαν μέτρα, και στι περισσότερε χώρε τη Ευρώπη, έχουμε ειδικά στα τρόφιμα μία, όχι από των τιμών, αλλά μία ε, πιο συμπιεσμένη πορεία του πληθωρισμού. Γιατί λέτε ότι δεν το κάνει η κυβέρνηση. Διότι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι ένα εργαλείο με διπλή χρησιμότητα για την κυβέρνηση. Η, η πρώτη του χρησιμότητα είναι η συλλογή φορολογικών εσόδων. Η αύξηση των κρατικών εσόδων. Μία αυτή. Η, για να, κατα... να, να, δούμε λίγο την κλίμακα. Το 2021 μαζέψαμε ε, 7 δις λιγότερα από ό,τι μαζέψαμε το 2023 από φόρο προστιθέμενης αξίας. 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, 40% πάνω δηλαδή τη πράξη από ΦΠΟ. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, ξέρετε, η ακρίβεια είναι και ένα μηχανισμό αναδιανομή. Η κυβέρνηση κινείται με τη φιλοσοφία τη ε, βίαιη συγκέντρωση τη οικονομική δραστηριότητα στα χέρια πολύ λίγων επιχειρήσεων. Και η ακρίβεια είναι ένα εργαλείο που κατατείνει προ αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, η ακρίβεια πρέπει να καταλάβουμε δεν χτυπάει μόνο νοικοκυριά. Χτυπάει και επιχειρήσει οι οποίε αντιμετωπίζουν την ακρίβεια στην εφοδιαστική του αλυσίδα, στι προμήθειέ του, στο κόστο ενέργεια, έτσι, και δυσκολεύονται να σταθούν σε μια ε, αγορά η οποία ενδεχομένω να έχει και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. Όσο ανεβαίνει όμω προ τα πάνω, υπάρχει μια κρατελοποίηση η οποία μεταφέρει τη συμπίεση στι ε, ε, μικρότερε κλίμακε επιχειρήσει. Λέτε έχει, ουσιαστικά δηλαδή, ότι θέλει να αναδιατάξει και το επιχειρηματικό. Δεν το κάνω, οποίο. κοιτάξτε, δεν, δεν κάνω καμία αποκάλυψη. Είναι μια δεδηλωμένη στρατηγική. Το σχέδιο Πυσαρίδη ήταν το Ευαγγέλιο το οποίο. Σέρβει το Επιστημονικό Ινστιτούτο του ΣΕΒ για πάρα πολλά χρόνια ω φιλοσοφία στην συζήτηση για την ελληνική οικονομία. Αυτό επισήμω έχει γίνει το Ευαγγέλιο Άσκηση Οικονομική Πολιτική, που λέει ότι η μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι η κακοδαιμονία τη Ελλάδα. Παρά τα αυτά, κύριε Παπά, από τι δημοσκοπήσεις και βλέπαμε πριν και την τελευταία δημοσκόπηση τη MRB, η κυβέρνηση δεν δείχνει να έχει ουσιαστική ε, μεγάλη ε, φθορά. Αυτό πώς το εξηγεί. Ευθορά έχει, θα είχε ακόμα περισσότερο αν υπήρχε μια ε, ε, εναλλακτική που να ε, μπορέσει ο κόσμος να ε, την προβάλλει στο μέλλον ως δυνατότητα πολιτικής αλλαγής. Άρα και αυτό Άρα δεν το έχουμε έχετε καταφέρει. δώσει ακόμα <coughs> την <coughs> εναλλακτική. Δεν το έχουμε δεν θα, κοροϊδευόμαστε. αυτή τη στιγμή, όχι με όρους προγράμματος, προσέξτε, διότι πρόγραμμα μπορείς να έχεις και να είναι άρτιο, μετρημένο, μελετημένο, κοστολογημένο. Το ζήτημα είναι αν είσαι αξιόπιστος πολιτικά εάν δίνει την εικόνα και έχει και την ουσία πολιτική ισχύω που να προβάλλεται στο άμεσο μέλλον δυνατότητα πολιτικής αλλαγής. Εκεί πρέπει να δουλέψουμε και για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε και οργανωμένη εξωστρέφεια και πρωτοβουλίες που έχουν αρχή, μέση και τέλος και να δείξουμε επιτέλους διότι κακά τα ψέματα βγαίνουμε και από μια περίοδο μεγάλων δυσκολιών ως χώρος ότι έχουμε τον τρόπο να ασχοληθούμε με τα προβλήματα του κόσμου συστηματικά. Είναι θέμα συνολικό, θεωρείτε εσεί ω ΣΥΡΙΖΑ ή Ηγεσίας. Γιατί α, υπάρχει ας πούμε ένα δείκτη και υπάρχει σε όλε τι δημοσκοπήσει. Λέει λοιπόν αυτό ο δείκτη Κυριάκο Μητσοτάκη, 41% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, παραπάνω δηλαδή από το ποσοστό που mm -hmm. παίρνει ακόμα και από τις ψηφοφόρους του ψηφοφόρου του κόμματό του. Αντίστοιχα, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε το αντίστοιχο ε, ποσοστό να είναι πιο κάτω του κ. Κασελάκη και του κ. Ανδρουλάκη. Από ότι ε, το ποσοστό των ψηφοφόρων του κόμματο. Ναι, κοιτάξτε. Βεβαίως, αυτό δεν είναι ανησυχητικό θέμα. Βεβαίω και τα πρόσωπα βάζουν τη σφραγίδα του τι εξελίξει, αλλά εδώ έχουμε νομίζω ε, μία ε, αποτύπωση ενό μεγέθου το οποίο γεννάται από τον συνολικό πολιτικό συσχετισμό. Τον οποίο πρέπει να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται χρόνο ε, για να προετοιμάσει μαζί με όλου εμά. Τον αγώνα που έχουμε μπροστά μα για τι ευρωπαϊκέ εκλογέ. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρά όπλα εκεί. Χρειάζεται η αξιοποίηση όλων των στελεχών, χρειάζεται η οργανωμένη εξωστρέφεια, χρειάζεται η ιεράρχηση ε, στα μέτωπα τα οποία ανοίγουμε. Και νομίζω ότι αν αυτά τα πετύχουμε, θα μπορέσει μετά τι ευρωεκλογέ να ανοίξει και το πολιτικό παιχνίδι. Θα κρυθούν πάντω και οι ηγεσίε τη Ευρωεκλογή. Όλοι μα κρινόμαστε. Όλοι, όλοι δεν κρινόμαστε, αλλήμονω. Είναι μια πολιτική μάχη. Πώ είναι δυνατόν Βλέπετε να λέγαμε κάτι... εξελίξει ε, στον χώρο τη κέντρου αριστερά και τη αριστερά, αυτό που τρόπος... προοδευτικό χώρο μετά ο... τι ευρωεκλογέ. Θα σα πω, ο μόνο τρόπο για να υπάρξουν εξελίξει που θα... το... το, πολιτικό παιχνίδι θα το ανοίξουν και θα ε... βάλουν επιτάπη το, το ζήτημα τη πολιτική αλλαγή είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Η, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκη ο ίδιο, έχει εξηγήσει ότι δεν τον ε... απασχολεί κυρίω αυτό, τον απασχολεί κυρίω το να υπερβεί το ΣΥΡΙΖΑ στι ευρωεκλογέ. Έχει και απευθύνει δεύτερον, και προσκλητήριο πάντω για ενιαίε κινήσει στην κεντροαριστερά. Εντάξει, είναι άλλο αυτό και άλλο το όσο μα <στοί> θέλει πίσω μου <μουλθή. στοί> Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται περί αυτού. Δυστυχώ ε, ή ευτυχώ το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική δύναμη στην Νέα Δημοκρατία και όχι γιατί ακούω τώρα, λένε και κάποιοι ότι είναι τα όρια τη αντιπολίτευση που μπορεί να ασκήσει ο ίδιο ο Ανδρουλάκης. Δεν το ξέρω αυτό, μένει να αποδειχθεί. Αλλά κυρίω ε, αυτό που τεκμαίρεται και από τι εξελίξει των τελευταίων ημερών είναι ότι σε κάθε δύσκολη στροφή για τον κύριο Μητσοτάκη βγαίνει στον κήπο του Πασόκ και κόβει μερικά λουλούδια. Και παίρνει στελέχη. Άρα υπάρχει μια εικόνα, η οποία είναι, δεν είναι τυπική, δεν είναι επίφαση, δεν είναι κατασκευασμένη, είναι ουσία ότι υπάρχει ένας χώρος που ε, τους, ε, τα δύο κόμματα τα καθιστά συγκοινωνούν τα δοχεία. Όταν ο Μητσοτάκη με χαρακτηριστική άνεση κάθε ένα-δύο μήνες θα κάνει και από μία μεταγραφή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό καθιστά αδύνατο το να γίνει το πασο ανταγωνιστική δύναμη στην Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται ότι πρέπει να κινηθεί περισσότερο προς τον σοσιαλιστικό χώρο στο συνέδριό σας που θα γίνει ε, σύντομα θα μπουν και προτάσεις και για ένταξη στην ομάδα την Ευρωπαϊκή των Σοσιαλιστών. Την, Συμφωνείτε ή όχι. Τη σχέση μας με τους Ευρωπαϊκούς Σοσιαλιστές πρέπει να εμβαθύνουμε, δεν, δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από την αριστερά, αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να απεμπολίσει ε, ένα πολύτιμο κομμάτι της περιουσίας του, που είναι ότι μπορεί να συνομιλεί ε, και με τα κόμματα της Αριστεράς και των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών στην Ευρώπη. Είναι το κόμμα το οποίο φιλοδοξεί και καταφέρει να σφυρώσει παραδόσεις από την αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο, όχι στη βάση του ανταγωνισμού μεταξύ του ή τη δικαίωση τη μία παράδοση απέναντι στην άλλη, αλλά κρατώντα όλα τα. Όλε τι θετικέ πτυχέ από αυτέ τι παραδόσει σε ένα ενιαίο και συνεκτικό προγραμματικό σχέδιο. Κύριε Παπά, κλείνοντα, είπατε ότι βγαίνετε από μια παραδοση απεναντι στην αλλη αλλα κρατωντα ολα τα ολε τι θετικε πτυχε απο αυτε τι παραδόσεις σε ενα ενιαιο και συνεκτικο προγραμματικο σχεδιο Κυρία παπα κλεινοντα ειπατε οτι βγαινετε απο μια δυσκολη περιοδο Uh, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε καλύτερη κατάσταση, σε χειρότερη μετά τη διάσπαση, σε καλύτερη θέση. Κοίταξε, έχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και mm. έχει τη δυνατότητα να μην απασχολεί την δημοσιότητα με τα εσωτερικά του. Αυτό ξέρετε δεν είναι δευτερεύοντα. γιατί <coughs> αν έχουν κάποιο χαρακτηριστικό <coughs> τα κόμματα, είναι ότι στι τηλεοράσει έχουν στελέχη τα οποία ισχυρίζονται ότι το κόμμα του έχει δίκιο. <laughs> Αυτό το βασικό προσόν δεν το είχαμε εμεί την προηγούμενη περίοδο. Είναι μια αντικειμενική συνθήκη, δεν μπορούμε να την κρύβουμε από τον κόσμο. Τώρα όμω έχουμε στοιχεία συνοχή, έχουμε αναβαθμίσει νομίζω συστηματικά τη δουλειά μας. Υπάρχουν πάρα πολλά βήματα που πρέπει να κάνουμε, ειδικά στα θέματα της ατζέντα και το πώς μπορούμε εμείς να διαμορφώνουμε τα πολιτικά γεγονότα και θα κρυθούμε βεβαίως όλοι στις επόμενες πολιτικές στροφές. Μάλιστα. Κύριε Παπα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευχαριστώ. κουβέντα. Καλή, Καλή σας μέρα.